Minister, thank you very Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη στο ελληνικό Euronews. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία περίοδο προκλήσεων καθώς βρίσκεται στο μέσο της κρίσης ΝΑΤΟ, Ρωσίας, Ουκρανίας. Ποια είναι η θέση της Σερβίας? Καταρχάς, πιστεύω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη για την Ευρώπη, όχι μόνο με αυτά που συμβαίνουν στο ανατολικό τμήμα της Ηπείρου μας, μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην περιοχή των Βαλκανίων και γύρω από τη Σερβία. Για μας είναι περίοδος προκλήσεων, έχοντας υπόψη ότι η Σερβία είναι ο μόνος και ο πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια, σταθερότητα που καταγράφεται στο πολιτικό επίπεδο στη χώρα μου. Σε ό,τι αφορά την κρίση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, φυσικά και μας ανησυχεί. Καταρχάς, γιατί αφορά δύο φιλικές χώρες και δύο φιλικούς λαούς. Ρώσοι και Ουκρανοί είναι σλαβικής καταγωγής και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κανείς δεν καταλαβαίνει καλύτερα πόσο επώδυνο είναι για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Άρα επίσης και για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Να ξέρουμε ότι δύο έθνη που μοιράζονται την ίδια πίστη, την ίδια θρησκεία, αλλά επίσης δύο έθνη που μοιράζονταν το ίδιο κράτος περίπου 30 χρόνια πριν, έχουν προβλήματα και διαφωνίες. Το λέω αυτό από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών μιας χώρας που πέρασε μια τρομερή δεκαετία το 1990, στη διάρκεια της οποίας διαλύθηκε το μεγάλο μας κράτος. Ακολούθησε ένας τρομερός και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, από τον οποίο δεν προέκυψε τίποτα θετικό για κανέναν μας. Πιστεύουμε στεναρά ότι μόνο πολιτικές και διπλωματικές λύσεις είναι αποδεκτές και έχουν καλά αποτελέσματα. Συμμερίζεστε τους φόβους ότι η Ρωσία μπορεί να εισβάλλει στην Ουκρανία? Αυτό που μπορώ να πω μετά από όσα μαθαίνουμε, από απλούς πολίτες έως τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες, είναι ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Άλλες πληροφορίες δίνει η Ρωσία, άλλες η Ουκρανία, άλλες έρχονται από το ΝΑΤΟ και τα μέλη του ΝΑΤΟ. Όμως το σημαντικό που πρέπει να πούμε, και το λέω από την οπτική της δικής μας εμπειρίας, είναι ότι οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό. Με δεδομένη τη δική σας εμπειρία και το γεγονός ότι έχετε αποφασίσει να μην γίνετε ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ, θα υποστηρίζατε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αφήσει τη φιλοδοξία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση? Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα για να κάνουμε υποδείξεις στους άλλους. Όπως έχετε ήδη πει, η Σερβία ακολουθεί στρατιωτικά ουδέτερη θέση. Αυτός είναι πυλώνας της εσωτερικής και της εξωτερικής μας πολιτικής. Γιατί το αποφασίσαμε αυτό? Ο λόγος είναι προφανής. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δέχτηκε επίθεση από το ΝΑΤΟ πριν από 23 χρόνια. Στις 24 Μαρτίου θα έχουμε εκδηλώσεις μνήμης αυτού του γεγονότος, κάτι που το κάνουμε κάθε χρόνο. Ένα γεγονός που διήρκησε 78 ημέρες και νύχτες. Όλοι οι πολίτες της Σερβίας θυμούνται αυτή την πικρή εμπειρία και γνωρίζουμε πολύ καλά τι μας άφησε αυτή η σύγκρουση. Για το λόγο αυτό δεν αλλάζουμε τη θέση μας, ούτε το συζητάμε να αλλάξουμε θέση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στους άλλους τι πρέπει να κάνουν.
Να γνωρίζουμε όμως ότι μια σύγκρουση θα βάλει σε περιπέτειες όλη την Ευρώπη. Ας επιστρέψουμε στα θέματα της Σερβίας. Και εσείς αντιμετωπίζετε προκλήσεις στην εξωτερική σας πολιτική. Πρόσφατα ήρθατε σε αντιπαράθεση με Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορήσατε τις χώρες αυτές ότι υποστήριξαν τις περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις κατά του ορυχείου λιθίου. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσετε μήνυση από τη Ρίο Τίντο λόγω της απόφασής σας να ακυρώσετε το έργο. Πώς σχεδιάζετε να επιλύσετε αυτά τα θέματα? Καταρχάς, για τη στήριξη κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων για την οργάνωση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο για το θέμα της Ρίο Τίντο και τα συμφέροντα της εταιρείας της Σερβία. Συνδέεται με το θέμα των διαμαρτυριών για την περιβαλλοντική προστασία. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ξένες εταιρείες επενδύουν στη Σερβία για την κατασκευή πολύ σημαντικών αυτοκινητοδρόμων και παράλληλα οι χώρες από τις οποίες έρχονται αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούν μη κυβερνητικές οργανώσεις που οργανώνουν τις διαδηλώσεις ενάντια στα έργα. Όμως οι χώρες αυτές αρνήθηκαν ότι έχουν κάποια εμπλοκή. Μπορούν να το αρνούνται, αλλά εμείς έχουμε ισχυρές αποδείξεις ότι όντως τις χρηματοδοτούν. Κάτι απολύτως παράξενο. Μετά έχουμε άλλους που χρηματοδοτούν διαμαρτυρίες κατά των μικροϊδροηλεκτρικών εργοστασίων. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές έρχονται από τη χώρα που έχει τα περισσότερα μικροϊδροηλεκτρικά εργοστάσια στην Ευρώπη. Πώς το εξηγείτε αυτό? Καταρχάς, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Προφανώς είναι συγκεκαλυμμένοι και όλη η σκηνογραφία έχει στηθεί γύρω από την περιβαλλοντική προστασία. Όταν όμως βλέπεις όλες αυτές τις αποδείξεις, το διαπιστώνεις. Θέλουν, για παράδειγμα, να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση? Φυσικά. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ελπίζω πως οι Σέρβοι πολίτες βλέπουν ότι πολλά πράγματα στη Σερβία έχουν αλλάξει μετά από όλες τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία 8 χρόνια, ιδιαίτερα από όταν ο πρόεδρος Βούτσιτς έγινε πρωθυπουργός και στη συνέχεια πρόεδρος. Πριν από 8 χρόνια η ανεργία ήταν στο 26,9%. Σήμερα είναι περίπου 9%. Το δημόσιο χρέος ήταν 79% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι 51,4%. Ο κατώτατος μισθός ήταν κάτω από 140 ευρώ. Σήμερα είναι πάνω από 300 ευρώ. Για να μην μιλήσουμε για το μέσο μισθό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί και ότι έχουμε ξεπεράσει γειτονικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ύψος του μέσου μισθού. Μπορώ να πω πολλά για τις οικονομικές εξελίξεις, για το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος εγκαινίασε πάνω από 220 ολοκένουργια εργοστάσια, ότι για τρίτο χρόνο έχουμε πετύχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε κατακεφαλήν άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μας τώρα μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλα θέματα που έχουν μεγάλη σημασία στις σύγχρονες κοινωνίες. Σαφώς, η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεταξύ αυτών. Αν δούμε τα αυστηρά νούμερα του κρατικού προϋπολογισμού όμως, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει για περιβαλλοντική προστασία το 2022 ποσό μεγαλύτερο από όσα δαπανήθηκαν για αυτό τον τομέα τα τελευταία 6 με 10 χρόνια. Αυτό αποδεικνύει την αφοσίωσή μας στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η απόφαση για το ορυχείο λιθίου είναι οριστική? Ναι, είναι οριστική. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι πρώτες συμφωνίες με την εταιρεία Rio Tinto έγιναν από την κυβέρνηση του Zoran Zizic το 2003, δηλαδή πριν από 19 χρόνια. Of Zoran Zinjic, the late Prime Minister of Serbia, in the year of 2003.
Εμείς κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μιλήσαμε με τους πολίτες μας και αποφασίσαμε τι είναι καλύτερο για αυτούς. Ας πάμε στις διμερείς σχέσεις Ελλάδα-Σερβίας. Θα επηρεαστούν από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναβαθμίσει το εμπορικό γραφείο του Κωσόβου στην Αθήνα? Δεν είμαστε ευτυχείς. Είναι κάτι που αναστατώνει τους Σέρβους πολίτες, όπως και τα συμφέροντα των διεθνών μας σχέσεων. Αλλά είχαμε την ισχυρή υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, την αυτοεξοχότητα Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η θέση της ελληνικής δημοκρατίας δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα δεν ανησυχείτε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κωσόβου? Νομίζω ότι οι σχέσεις δύο τέτοιων κρατών, όπως η Σερβία και η Ελλάδα, πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και νομίζω ότι η φιλία μας, που δεν υπάρχει για μερικά μόνο χρόνια ή μόνο για μια δεκαετία, αλλά υφίσταται όλη την περίοδο της ιστορίας μας, στο μεσαίωνα αλλά και στη σύγχρονη εποχή, είναι ισχυρή εγγύηση για τη φιλία μας και τους φιλικούς μας δεσμούς. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας τόσο παραδοσιακός φίλος μας, σαν την ελληνική δημοκρατία, μπορεί να αλλάξει τη θέση της, γνωρίζοντας ότι μια αδερφική και φιλική χώρα, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ακριβώς το ίδιο, παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που αντιμετωπίζει η Σερβία. Η δική μας ξεκάθαρη θέση στο Κυπριακό: υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, την αρχή της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των κρατών μελών. Πιστεύουμε στεναρά σε αυτές τις αρχές και αυτή είναι η θέση και της Ελλάδας. Με δεδομένο όλο το παρελθόν των προβλημάτων μας σε Κόσοβο και Μετόχια, φυσικά δεν είμαστε χαρούμενοι για την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-Κωσόβου. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει νέος γύρος διαβουλεύσεων για τις σχέσεις Σερβίας-Κωσόβου. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ποτέ λύση σε αυτό το πρόβλημα? Εμείς λειτουργούμε καλή την πίστη, πιστεύοντας πως ό,τι κάνουμε θα φέρει αποτέλεσμα. Πριν από 10 χρόνια, ξεκινήσαμε το διάλογο για την εξομάλυνση των σχέσεων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου υπήρξαν σκαμπανεβάσματα, όμως έχουμε φτάσει σε κάποιες συμφωνίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Our position is very clear. If we have reached some agreement, we are devoted to its implementation. The most important agreement was made in April. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όταν φτάνουμε σε μια συμφωνία, φροντίζουμε να εφαρμοστεί. Brussels agreement. Η πιο σημαντική συμφωνία έγινε τον Απρίλιο του 2013. Η Συμφωνία των Βρυξελών και προβλέπει 4 διαφορετικές δεσμεύσεις για το Βελιγράδι και μόνο μία για την Πρίστινα. Εμείς πραγματοποιήσαμε και τις 4 δεσμεύσεις που μας αφορούσαν. Η Πρίστινα είχε μόνο τη δέσμευση να συστήσει την κοινότητα των Δήμων της Σερβικής Πλειοψηφίας. Δεν το έχουν κάνει. Και όχι μόνο αυτό, η νέα κυβέρνηση στην Πρίστινα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να το κάνει και ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπέγραψαν. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Έκαναν αυτές τις δηλώσεις στη διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας. Το επαναλαμβάνουν τώρα που έχουν την εξουσία σε Κόσοβο και Μετόχια. Προφανώς μας προκαλεί ανησυχία αυτή η απολύτως μη παραγωγική στάση της Πρίστινα, παράλληλα με την ανάπτυξη των σχέσεων της Πρίστινα με φιλικές μας χώρες, όπως η Ελληνική Δημοκρατία. Είναι σαν να στηρίζουν κάποιον που δεν βοηθάει τη διαδικασία εξομάλυνσης. Τελευταία ερώτηση για την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ποια είναι η άποψή σας για ό,τι συνέβη στην Αυστραλία?
Νιώθουμε όπως οι υποστηρικτές του Τζόκοβιτς και στην Ελλάδα και σε άλλες φιλικές χώρες. Προφανώς μας έχει ενοχλήσει. Θεωρούμε ότι η συμπεριφορά απέναντι στο νούμερο ένα τενίστα του κόσμου είναι πολύ κακή. Οι αρχές της Αυστραλίας του έδωσαν βίζα. Είχε τα σωστά έγγραφα. Είχε νοσήσει με κορονοϊό ένα μήνα πριν το τουρνουά. Ναι, αλλά οι Αυστραλοί αμφισβητούν ότι αυτό συνέβη. Τότε γιατί του έδωσαν βίζα? Ήταν δηλαδή δικό τους λάθος που έδωσαν τη βίζα χωρίς να εξετάσουν ευελιχώς το θέμα. Άρα είναι δικό τους πρόβλημα. Όμως του έδωσαν τη βίζα. Δέχτηκαν τη συμμετοχή του στο τουρνουά. Επίσης είναι προβληματικό ότι άλλοι παίκτες στην ίδια κατάσταση τους δόθηκε άδεια να παίξουν. Όμως όλοι οι παίκτες είχαν εμβολιαστεί. Όχι. Δεν έχω τα ακριβή ονόματα, αλλά υπήρχε λίστα ανθρώπων που έλαβαν μέρος παρότι δεν είχαν εμβολιαστεί. Μιλάμε δηλαδή για προκατάληψη εναντίον του Τζόκοβιτς ή της Σερβίας? Δεν θα κάνω λόγο για προκατάληψη. Δεν το προσεγγίζω έτσι. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει σε παίκτη μιας άλλης χώρας που θα ήταν μεγαλύτερη οικονομικά, πολιτικά, που θα ήταν πιο δυνατή και με μεγαλύτερη επιρροή. Όλη αυτή η κατάσταση μας θύμισε την υπόθεση της Μόνικα Σέλες στη δεκαετία του 90. Ήταν μία από τις καλύτερες ταινίστριες στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Πολίτης της Σερβίας, αλλά σε κάποια τουρνουά τένις δεν είχε την ίση μεταχείριση επειδή ήταν από τη Σερβία. Εμείς ως Δημοκρατία της Σερβίας κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προστατεύσουμε τον Τζόκοβιτς. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όμως ο Τζόκοβιτς είναι αρκετά δυνατός για να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια και έχει δείξει σε όλο τον κόσμο ότι η δύναμή του πηγάζει από το δυνατό του χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, για τις θέσεις μας σε διάφορα θέματα και εύχομαι να περάσετε καλά στη Σερβία.